μετροπολιτικό, που εμείς λέμε ότι συνιστούν στην αφετηρία για να τεθούν οι βάσεις παραγωγικής ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου στην περιφέρειά μας. Πρώτον, είχαμε υποσχεθεί με τον πολιτικό και την Έλληνα ότι θα προσεγγίσουμε με όρους δικαιοσύνης και εσωτερικής αγγελικής το ζήτημα της κατανομής των κοινοτικών πόρων. Μπήκε από τον Γενικό, μπήκε από τον κύριο Περιφερειάρχη. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιφέρειας, όσο και την άμβληση των στατιστικών στρεβλώσεων που δημιούργησαν και δεν έλυσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Από την τελική κατανομή που κάναμε, μια κατανομή η οποία είχε στείλε φέρε με την Ένωση Περιφερειών πάρα πολλές διαδρομές, λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τους περασμένους διαθέσιμους πόρους, η στερεά Ελλάδα, τελικά με την κατανομή που προέκυψε, ήταν η πλέον ωφελημένη από τις περιφέρειες, καθώς τις κατανεμήθηκαν επιπλέον 6 εκατομμύρια ευρώ, μια αύξηση περίπου 10%. Απομένει τώρα η ίδια η Περιφερειακή Αρχή να δικαιώσει την εν λόγω κατανομή, το ευχόμαστε και το πιστεύουμε, με αντίστοιχη απορρόφηση των πόρων. Εξάλλου, αναφέρεται και στο ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι υπάρχει δυνατότητα στο βαθμό που η απορρόφηση των πόρων εκ μέρους της περιφέρειας είναι επιτυχής να κατανεμηθούν σημαντικά επιπλέον κονδύλια στη στερεά Ελλάδα από τα αδιάθετα υπόλοιπα του προγράμματος ή και από πιθανή επιπλέον χρηματοδότηση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης στον χρόνο της ενδιάμεσης αξιολόγησης του ως προς την συνολική απορροφητικότητα. Δύο δόξεις λαμπρών λοιπόν για την περιφέρεια, εάν απορροφήσει αυτούς τους πόρους που ήδη έχει πάει, να μπορεί να μπει και στη διαδικασία, διότι δυστυχώς το ζήτημα της απορροφητικότητας των πόρων είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και χρειαζόμαστε ιδιαίτερα την επιτάχυνση των συγκεκριμένων διαδικασιών. Δεύτερον, είχαμε υποσχεθεί ότι θα επιδιώξουμε ένα πιο ορθολογικό σύστημα διαχείρισης της γεωργικής γης και των νερών με έργα υγείων βελτιώσεων και την ολοκλήρωση των αναγκαίων αναδασμών. Σήμερα περάσαμε ως μεταφερόμενα έργα γέφυρα στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης συνολικά 10 έργα. 9 έργα και μία μελέτη, μεγάλα δημόσια έργα και γεωργικού χαρακτήρα, ύψους τουλάχιστον 47 εκατομμυρίων ευρώ. Στα έργα αυτά, παρότι τα αντιμετωπίζουμε αποφασιστικά, γυρονομήσαμε πάρα πολλά προβλήματα. Στο αρδευτικό έργο, για παράδειγμα, Ελαιώνα της Άμψας, λόγω αναγκαιότητας συμπληρωματικής σύμβασης ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, είμαστε για έγκριση στην Ολομέλεια του Ελεκτρικού Συνεδρίου. Μακάρι τελειώσει η Ολομέλεια, παρότι έχουν τα χρήματα. Στο δίκτυο ανοιχτών διορίων Πεδιάδας Μόρνου Νομού Φωκίδας, λόγω κακοτεχνιών στην κατασκευή του, εξ όσων γνωρίζουμε η περιφέρεια ολοκληρώνει την εκπόνηση της υπονημένης μελέτης, προσπαθούμε και θα βρούμε τους χρηματοδοτικούς πόρους κατασκευής, ώστε το έργο να γίνει και λειτουργικό, διότι υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Στο αρδευτικό δίκτυο ανατολικής Μίστριζας του νομού Θεότιδας, προσπαθούμε σε συνεργασία με το ΕΠΕΚΑ να προχωρήσουν γρήγορα οι πράξεις χαρακτηρισμού από το δασαρχείο, ώστε το έργο να συνεχιστεί απρόσκοπτα στις υπόλοιπες περιοχές, εκτός από αυτές τις περιοχές που υπάρχει μια αντίθετη άποψη από τους παραγωγούς. Συναντηθήκαμε προηγούμενα, θα επανεξετάσουμε το θέμα του αναδοσμού με βάση τα νέα δεδομένα, χωρίς βεβαίως να κινδυνεύσει η υλοποίηση του έργου. Πιστεύω ότι με τη συνεργασία και της περιφέρειας θα αντιμετωπίσουμε τα όποια προβλήματα, θα ξεπεραστούν τα όποια προσκόμματα στις πληρωμές που ξεκίνησαν μέσα Αυγούστου. Ένα εκτελεσμένο όμως μόνο αίτημα πληρωμής έρωτας
τη διακοπή εργασιών που εμφανίζονται σε μερικά